are you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. And who is your father? Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ούχου TV. Σημερινό μας θέμα, μια νέα σειρά του Netflix, η οποία έχει σαν όνομα Μεσσίας. Αυτή η νέα σειρά του Netflix έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις στους συνδρομητές, οι οποίες διατυπώνονται ήδη στα social media, επειδή αυτή την εβδομάδα βγήκε και το τρέιλερ. Πρόκειται για τον Μεσσία, στον οποίο ο κεντρικός πρωταγωνιστής ισχυρίζεται πως είναι ο γιος του Θεού. Ένας ενιγματικός νέος από τη Μέση Ανατολή φτάνει στη ΣΥΠΑ με μοναδικό σκοπό να διαδώσει ένα μήνυμα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έχοντας πολλές ομοιότητες με την ιστορία του Ιησού, ο πρωταγωνιστής κερδίζει πιστούς, ενώ ακόμη και οι πιο δύσπιστοι υποκλίνονται στα θαύματα και τις αγαθοεργίες του. Η δράση του και ο πυρήνας των οπαδών του δημιουργούν την καχυποψία και την αντίδραση της εξουσίας, ενώ μια πράκτορα στη CIA αναλαμβάνει να παρακολουθήσει τη δράση του. Περίεργα φαινόμενα, θαύματα, πράξεις λατρείας καταγράφονται από τα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι βασικές πληροφορίες της σειράς. Η αλήθεια είναι πως το Netflix δέχεται ήδη πάρα πολλά παράπονα από συνδρομητές και μάλιστα από διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικούς λόγους. Άλλοι κάνουν λόγο περί ασέβειας, ενώ άλλοι έχουν τρομάξει λέγοντας ότι είναι πολύ ρεαλιστική η απεικόνηση και η σειρά προβλέπει γεγονότα. Το όνομα του κεντρικού ήρωα, αν μεταφραστεί στα αραβικά, σημαίνει αντίχριστος ή ψεύτικος μεσσίας, και δεν είναι λίγοι και εκείνοι που φωνάζουν στο Netflix επειδή θεωρούν ότι το όνομα είναι spoiler για τη σειρά. Ήδη κάποια σχόλια στο Twitter λένε: ξέρω ότι ο κόσμος θα εξοργιστεί με το Μεσσία στο Netflix, αλλά αν όντως δείχνει τι υποτίθεται ότι θα γίνει αν έρθει στη γη για δεύτερη φορά ο Χριστός ή ο Σατανάς, ωστόσο εμένα το τρέιλερ με ανατρίχιασε. Κάποιο άλλο σχόλιο λέει: τρέμω κυριολεκτικά, το Netflix θα βγάλει τη σειρά Μεσσίας η οποία δείχνει τι θα συμβεί στον κόσμο όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αυτά από εμάς, ας δούμε λίγο το τρέιλερ. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What are you doing in Syria? Delivering a message. Message from whom? My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you.
can you imagine? Είδαμε το τρέιλερ, να πούμε συγχαρητήρια για τη διακόσμηση που έχω δει, ιδιαίτερες διακοσμήσεις, αυτά θα τα δείτε στο Privé κανάλι στην εναλλακτική πλατφόρμα με τις παυλίτσες, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε, μπράβο σας. Ελπίζω μόνο όλο αυτό να έχει γίνει από κάποιο λάθος, μακάρι δηλαδή. Και στη Θεσσαλονίκη ωραία τριγωνάκια, τρέιλερ που περιμένουν το Μεσσία. Ωραίες γιορτές, παιδιά, πολύ καλά πάμε. Περιμένω τα σχόλιά σας, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μια πιθανή προετοιμασία για το τι, δεν μπορώ να πω πολλά εδώ, γνωρίζετε το λόγο. Θα υπάρξει μια Privé εκπομπή που θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση για όσα βλέπουμε, δεν βλέπουμε, συμβολισμούς και όλα αυτά. Γεια σας. Thank you.